Πάμε στο μεταξύ κυρίε και κύριοι στην α, Χρύσα Τσίχλη, στην α, αίθουσα σύνταξης για να δούμε α, Χρύσα τις εξελίξεις, τις δραματικές εξελίξεις που έχουμε στο Ιράν. Έχει προκαλέσει την κατακραυγή της διεθνούς κοινότητας η πρώτη εκτέλεση συλληφθέντα για τις α, διαδηλώσεις στη χώρα που ξεκίνησαν με αφορμή το θάνατο της Μαξά Αμίνι. Μεταξύ άλλων, το Ηνωμένο Βασίλειο καλεί την Ταχεράνη να σταματήσει άμεσα τι εκτελέσει των συλληφθέντων που έχουν καταδικαστεί σε θάνατο και τα Ηνωμένα Έθνη υπογραμμίζουν ότι οι εξελίξει στο Ιράν είναι πολύ ανησυχητικέ. Ο πρώτο διαδηλωτή που εκτελέστηκε διαπανχωνισμού ήταν ο Μοχσέν Σακαρή, ο οποίο είχε κρυθεί ένοχο για πόλεμο κατά του Θεού. Είχε κατηγορηθεί για τι διαδηλώσει και ότι τραυμάτισε μέλο των δυνάμεων τη τάξη με μαχαίρι. Στο Twitter κυκλοφορεί βίντεο που φαίνεται να δείχνει τι κραυγέ απελπισία τη μητέρα του όταν ενημερώθηκε για την εκτέλεσή του. Η μητέρα του, που προηγουμένω είχε κάνει και έκκληση για να μην εκτελεστεί ο γιο τη, καταγγέλλοντα ότι δεν είχε καν σωστή δικαστική εκπροσώπηση. Βλέπουμε πάντω ότι παρά την ανακοίνωση για διάλυση τη αστυνομία ηθών στα χέρια τη οποία πέθανε η Μαξάμινη, το Ιρανικό καθεστώ δεν κάνει πίσω ω προ τι προθέσει του να εξουδετερώσει ή να καθυποτάξει όποιου αντιστέκονται. Περισσότεροι από 300 είναι νεκροί κατά τη διάρκεια των ταραχών εδώ και δύο μήνε και χιλιάδε διαδηλωτέ έχουν συλληφθεί.